θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους ασθενείς μας και τα παιδιά, αλλά και τους ενήλικες ασθενείς μας. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Λουκάς ο Φουρλάς. Θα πάμε να την παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά στη συζήτησή μας θα έχουμε, και είναι μεγάλη μας τιμή, τον πρόεδρο της Βουλής μαζί μας και τον Λουκά τον Φουρλά από τις Βρυξέλλες. Πάμε όμως να δούμε πρώτα το απόσπασμα. Δεν υπάρχει πρόσβαση και μεταχείριση των παιδιών όταν παιδιά από μικρές χώρες δεν μπορούν να μπουν σε πρωτόκολλα για θεραπεία. Και κάτι άλλο πρακτικό, το οποίο πρέπει να δούμε εδώ σε αυτήν την Επιτροπή κάποτε, διότι τα συμπεράσματα είναι πολύ καλά. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, κύριε Πρόεδρε, και χαίρομαι που είστε επικεφαλής, διότι και γνωρίζετε το θέμα. Ξέρετε πώς σας στοιχίζει σε μια οικογένεια όταν πάει στο εξωτερικό για θεραπεία με το παιδί της? Πολλές χιλιάδες ευρώ. Όταν δεν τις έχεις, τι θα κάνεις? Και είναι αδιανόητο για μένα στην Ευρώπη γονείς να κάνουν εράνους και να προσφεύγουν στις αθροιστικές οργανώσεις για να μπορούν να πάνε με το παιδί τους για θεραπεία στο εξωτερικό. Ας το έχουν αυτό υπόψη μας. Και ας το σχολιάσει ο κύριος Φεράρη. Λοιπόν, να σας καλημερίσω, κύριε Αδάμου. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Σας περίμενα εδώ και καιρό. Ευχαριστώ που ήρθατε. Μεγάλη χαρά σου. Λοιπόν, θα πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο Λουκάς ο Φουρλάς, που επισήμανε ότι είναι αδιανόητο να προβαίνουμε σε εράνους και σε διάφορες οργανώσεις για οι οικογένειες τέλος πάντων για να έχουν τα χρήματα για να πάρουν το παιδί τους που χρειάζεται θεραπεία στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι τωρινό θέμα. Αυτό είναι παλιό θέμα, το οποίο είχα γύρει και εγώ παλιότερα. Διότι μπορεί το κράτος να έρχεται αρρωγός και να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και θεραπείας κάποιου. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά, αλλά υπάρχουν, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι ενήλικες που πάνε στο εξωτερικό. Γιατί το οικονομικό βάρος στην οικογένεια είναι τεράστιο για αυτούς που συνοδεύουν. Συνήθως, ορισμένες φορές μπορεί να γίνεται και μια προσφορά προς την οικογένεια εκ μέρους του κράτους για το συνοδόν που πάει μαζί του. Αυτό όμως δεν φτάνει και πρέπει να το λύσουμε και αυτό το θέμα της συνοδείας του ασθενή που εμείς παραπέμπουμε στο εξωτερικό για να κάνουμε θεραπείες οι οποίες κατά κάποιον τρόπο δεν προσφέρονται στην πατρίδα μας. Πρέπει να μπει μέσα στο πακέτο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, της αποστολής του αρρώστου στο εξωτερικό, ούτως ώστε να μπορεί και εκείνος που συνοδεύει, και εδώ μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για γονιούς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα για να ζουν αξιοπρεπώς. Άρα πρέπει να το καλύψουμε και αυτό το θέμα, και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει το κράτος, το αρμόδιο, το κράτος μας. Προκειμένου να έρθει αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο καλύπτοντας τη δαπάνη της νοσηλείας και της θεραπείας του οποιοδήποτε παιδιού ή ενήλικα που θα πάει στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να έρθει να δει και τι συνοδεύει όλη αυτή την ιστορία, ούτως ώστε να βοηθήσει και εκεί. Μπορεί να το κάνει και νομίζω πρέπει να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε και εσείς στην κουβέντα μας και να καλημερίσουμε τον Λουκά τον Φουρλά. Λουκά μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλημέρα και στον φίλο, τον πρόεδρο της Βουλής, τον σεβαστό μου, τον κύριο Αδάμου. Καλημέρα, Λουκά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδατε, σας έφερα κοντά έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε καταλληλότερος άνθρωπος να φιλοξενήσει σήμερα στην εκπομπή σου, Κατερίνα, για να πει αυτά που ακούσαμε. Ο κύριος Αδάμου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και δεκαετίες αγωνίζεται για αυτά τα θέματα. Και χαίρομαι διότι όταν άνθρωποι σαν τον φίλο μου τον Αδάμου είναι στην Προεδρία της Βουλής, έχουμε να ελπίζουμε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Αδάμου. Απλώς να πω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους. Και ευκαιρία να κάνουμε κάτι είναι η δημιουργία της Επιτροπής Μπέκα στο Ευρωκοινοβούλιο, το Medic Cancer Committee, το οποίο είναι μια επιτροπή που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά και έχω την τιμή να είμαι πλήρες μέλος. Έχω την τιμή να ηγούμε των ευρωβουλευτών που μάχονται κατά του καρκίνου. Άρα είμαι σε μια θέση που μπορώ να μιλώ και να λέω κάποια πράγματα. Ναι. Και όταν το Beating Cancer Plan, αυτό που παρουσίασε η κυρία Ούρσουλα von der Leyen πριν από μερικές μέρες, είναι δισεκατομμύρια. Μπορούμε να δεσμεύσουμε ένα ποσό ή να βρούμε κάποιον τρόπο, ούτως ώστε οι συνοδοί, οι γονείς, οι ασθενείς που φεύγουν στο εξωτερικό, να βρούμε κάποιο τρόπο να καλύπτουν τα έξοδά τους. Έχω πει ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες τα λεφτά που χρειάζεται κάποιος άνθρωπος και δεν είναι μόνο να μεταβεί στο εξωτερικό, για παράδειγμα, να μείνει σε ένα νοσοκομείο με το μωρό
για να κάνει μια επέμβαση και να επιστρέψει στην Κύπρο. Υπάρχουν οικογένειες που πρέπει να μείνουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, στη Γαλλία ή στην Βρετανία για μακρά χρονικά διαστήματα, για 6, 7, 8, 10 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Ένας από τους δύο γονιούς δεν μπορεί να δουλέψει πλέον και ο δεύτερος συνήθως κάνει τη δουλειά του. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το κόστος το οικονομικό που προκύπτει και επαναλαμβάνω ότι για όλους μας είναι αδιανόητο. Είμαστε φιλότιμος λαός. Προσφέρουμε όταν υπάρχει ανάγκη και ο κάθε ένας από εμάς προσπαθεί να βοηθήσει όταν ακούει περιπτώσεις που ένα παιδί, παράδειγμα, πρέπει να φύγει στο εξωτερικό ή ένας άνθρωπος πρέπει να πάει για νοσηλεία. Δεν γίνεται όμως να βασιζόμαστε σε αυτή την πρακτική και ο κόσμος να βγαίνει σε εράνους και να προσπαθεί να βρει λεφτά για να πάει στο εξωτερικό να μείνει για 6, 7, 8 μήνες. Mm-hmm. Πρέπει να, και δεν λέω ότι είναι η Κύπρος που έχει λάθος. Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο και θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Και είναι μια ευκαιρία η ΜΠΕΚΑ, αυτή η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο που συζητάμε αυτά τα πράγματα, ναι, να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε λύσεις. Και κύριε Αδάμου, θέλω να βάλουμε στο τραπέζι μας και στη συζήτηση και το δεύτερο το θέμα που ανέδειξε χθες ο Λουκάς και έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα για θεραπείες. Δυστυχώς, λόγω απόστασης, πολλές φορές οι Κύπροι ασθενείς μένουν έξω από αυτά τα πρωτόκολλα. Τι μένουν έξω? Να μας πει, ο Λουκά, τι εννοούσες χθες, τα πειραματικά. Όχι, ο Λουκάς μιλάει για τα πρωτόκολλα εκείνα τα οποία είναι θεραπείες υποδοκιμήν, ναι, οι πειραματικές. Ναι, πειραματικά πρωτόκολλα, ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ναι, φανταστείτε, μιλήμε για τα παιδιά τώρα, ναι, αλλά παράδειγμα, το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Mm-hmm. Κάποιο παιδί ή κάποιος ενήλικας που πάσχει από ένα κακό ηθες νόσημα, το οποίο έχει δεχτεί όλες τις εγκριμένες θεραπείες μέχρι σήμερα και φτάσει σε ένα σημείο, mm-hmm, από εκεί και πέρα πια μπαίνει στον τομέα των ερευνητικών εργασιών και των ερευνητικών φαρμάκων και των ερευνητικών πρωτοκόλλων, mm-hmm, τα οποία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με βάση κανονισμούς και είναι και πολύ αυστηροί μάλιστα τα πρωτόκολλα και οι κανονισμοί. Mm-hmm. Ο Λουκάς λέει, εμείς επειδή είμαστε ένας μικρός τόπος και το volume, ο αριθμός των ασθενών μας είναι μικρός, δεν έχουμε εκείνον τον αριθμό των ασθενών που θα δικαιολογούσε να κάνουμε εμείς πρωτόκολλα δικά μας. Εκείνο που λέει ο Λουκάς και είναι αυτό που έλεγα και παλιά, πρέπει να συμμετέχουν οι δικοί μας οι άρρωστοι σε πρωτόκολλα που κάνουν οι ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες ή οι αμερικάνικες ή οτιδήποτε, να μπορούν να συμμετέχουν, να έχουν δηλαδή πρόσβαση. Πρόσβαση. Αυτό, πρόεδρε, ναι, ακριβώς. Αυτό εννοώ ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και χαίρομαι για αυτά που κάνει ο Λουκάς. Αγαπητέ Λουκά, ξέρεις ότι ο πρώτος διδάξας ήμουν εγώ εκεί πέρα. Ναι, βεβαίως. Όταν επία οι ευρωβουλευτές κατά του καρκίνου, ήμουν ο πρώτος συμπρόεδρος μαζί με δύο άλλους συναδέλφους μου τότε. Που ιδρύσαμε τους ευρωβουλευτές κατά του καρκίνου, είχαμε να αρχίσει να κάνουμε πράγματα. Ναι. Ακόμα και όλα αυτά τα οποία ο Λουκάς σας λέει τώρα, ότι προχωρήσαν σε επίπεδο ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν τα λέγαμε τότε, δεν βρίσκαμε και πολύ ανταπόκριση. Mm. Τώρα όμως, ναι, η ανταπόκριση που έχει ο Λουκάς και αυτά που κάνει εκεί, που υπάρχει και το πρόσφορο έδαφος πια, τα προγράμματα που ο Λουκάς σαν πρόεδρος των ευρωβουλευτών κατά του καρκίνου, τα οποία ήθελε να κάνει, να σας πω ότι θα σας τα πει και ο ίδιος. Σταμάτησα σε ένα ορισμένο σημείο γιατί ήρθε η πανδημία και γιατί όλοι τρέχουν, ναι, σε θέματα της πανδημίας, τα οποία όμως σιγά σιγά, όπως σας έχει πει τώρα, άρχισαν να μπαίνουν ήδη πια στο αυλάκι. Ναι. Δεν Λουκά, έτσι νομίζω ότι είναι. Ακριβώς, πρόεδρε. Ακριβώς. Κάποιοι άνθρωποι, όπως τον γιατρό τον Αδάμου, όταν πήγαν στην Ευρωβουλή, έδωσαν το στίγμα τους και έβαλαν τις βάσεις για κάποια πράγματα τα οποία εμείς πατούμε σήμερα. Και χαίρομαι διότι, γιατρέ μου, όταν ενδιαφέρθηκα για το MERS Against Cancer, πάρα πολλοί μου έλεγαν ότι υπήρχε ένας Κύπριος ευρωβουλευτής, ο Αδάμος Αδάμου, ο οποίος ήταν εδώ ενεργό μέλος. Και αυτό ήταν, ένιωσα μεγάλη περηφάνεια όταν μου ανάφεραν το όνομά σας, ότι προηγηθήκατε και κάνατε τόσα πράγματα στην Επιτροπή. Ναι, έκανα. Κατερίνα μου, όταν η πανδημία μας έφερε πολύ πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθήσαμε όμως, με νύχια και με δόντια, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κρατήσουμε ένα σημαντικό ποσό που ήταν για τα θέματα της υγείας. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι ο αρχικός σχεδιασμός έκανε λόγο για 9, κάτι δις, και αυτό που μας έφεραν μπροστά μας ήταν 2, κάτι. Για να δείτε πόσο μειωμένο ήταν. Και δώσαμε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρει ο γιατρός το πώς οι ευρωβουλευτές αγωνίζονται να κρατήσουν κάποια ποσά
στους προϋπολογισμούς και καταφέραμε αυτό το 2 να το κάνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και να κρατήσουμε ζωντανό το Beating Cancer Plan, το οποίο μπήκε ήδη σε εφαρμογή, ανακοινώθηκε πριν από 2 περίπου εβδομάδες και ήδη περπατούμε στα πλαίσια του Beating Cancer Plan. Αυτό, η έννοια η δικιά μου, και αυτό έθεσα στην Επιτροπή χθες όταν μιλούσαμε, είναι να τελειώσουμε αυτή τη θητεία, αυτή την αποστολή μας, δίνοντας κάποια πρακτικά αποτελέσματα προς τα έξω και όχι συμπεράσματα τα οποία δεν θα ωφελήσουν για πάρα πολύ τον κόσμο. Mm. Πρακτικά πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο και πρακτικά να κάνουμε βήματα να πολεμήσουμε τον καρκίνο. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας και νομίζω ότι θα πρέπει να πετύχουμε σε αυτή την αποστολή. Ξέρετε, για να επανέλθω και στην αρχική τοποθέτηση που έχει να κάνει με τους Εράνους, αλλά και την δική σας τοποθέτηση, κυρία Δάμου, ότι μπορούμε ως κράτος να στηρίζουμε τους ανθρώπους και τους συνοδούς των ασθενών που πάνε στο εξωτερικό. Και για να καταλάβει και όλος ο κόσμος, δεν είναι μόνο τα έξοδα του χειρουργείου καλύπτονται από το κράτος. Όμως, όπως είπε και ο Λουκάς, θα πρέπει ενδεχομένως να μείνει ο ασθενής στο εξωτερικό, να μην νοσηλεύεται. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένα σπίτι, να πληρώνονται τα καθημερινά έξοδα. Είναι όλα αυτά τα έξοδα τα οποία δυστυχώς και κάποια φάρμακα τα οποία δεν μπαίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υποστηρίζεται από το κράτος οικονομικά εννοώ. Κάθε φορά όντως που ανοίγει ένας έρανος, ξέρετε, πρέπει να νιώθουμε και λίγο άσχημα ότι δεν μπορούμε εμείς ως κράτος να τα καλύψουμε. Όχι, για μένα αυτά τα πράγματα δεν μας τιμούν. Ειλικρινά, πιστέψτε με, όταν βλέπω τέτοιες ανακοινώσεις και αυτά, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Καλά κάνετε και γιατί είναι κάτι το οποίο έπρεπε να ήταν ήδη λυμένο. Mm. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Ξέρω ότι προσπαθούν με πολλούς τρόπους να βοηθήσει το αρμόδιο κράτος. Ξέρω και τις προσπάθειες που κάνει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας να βοηθήσει και να στέλνει για ασθενείς στο εξωτερικό και οι συγγενείς και αυτά. Αυτά τα κάνει η Γενική Διευθύντρια και είναι προς τιμήν της που τα κάνει. Mm-hmm. Δεν φτάνει όμως. Πρέπει κατά κάποιον τρόπο, όπως είπε και ο Λουκάς, αυτά τα πράγματα να τα θεσμοθετήσουμε με ποια έννοια. Στέλνεις, κύριε, κάποιος στο εξωτερικό. Πρέπει να τον συνοδεύει όχι μόνο η κάλυψη της δαπάνης των θεραπείων, αλλά και ό,τι απορρέει σαν φυσικό επακόλουθο της αποστολής κάποιου έξω από τον τόπο του, που πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο δικό του άτομο της οικογένειάς του και πρέπει να μείνει και εκτός νοσοκομείου και κάποιος πρέπει να τα καλύπτει αυτά τα πράγματα. Νομίζω είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις. Είναι και πολλές φορές πολιτική απόφαση, να το πω έτσι. Ναι. Που πρέπει να τον καλύψεις, γιατί είναι κρίμα πραγματικά, ματώνει η ψυχή σου, και ο Λουκάς ξέρει πολύ καλά τι λέω, να βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς να αγωνίζονται να βρουν τα χρήματα εκείνα, όχι για τη θεραπεία, αλλά για να μπορούν να συμπαρίστανται και να είναι δίπλα στο άρρωστο παιδί τους ή στον άρρωστο συγγενή τους, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν. Θα έπρεπε από καιρό βεβαίως να το έχουμε κάνει αυτό, Λουκά. Κατερίνα μου, και να βάλω και στην εξίσωση ακόμα κάτι αισχρό που συμβαίνει. Πέραν από το αδιανόητο αυτό που αναγκάζονται οι γονείς να βγουν να ζητήσουν λεφτά, υπάρχουν και οι επιτίδιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν είναι δυνατόν, αυτές τις καταστάσεις και βγαίνουν προς τα έξω με ψευδή στοιχεία να ζητήσουν τάχα λεφτά για το τάδε ασθενή ή το τάδε παιδί, που είναι ψέματα. Ο κόσμος στην φιλοτιμία του βοηθά και αυτοί οι επιτίδιοι με αυτόν τον αισχρό τρόπο κερδοσκοπούν. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί ποιον βοηθούμε και πότε βοηθούμε. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Πρόεδρος. Πρέπει να θεσμοθετηθούν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό είναι ο αγώνας μας. Πρέπει να γίνουν με τρόπο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που να καλύπτονται τα έξοδα, όχι μόνο τα ιατρικά, αλλά και της μετάβασης. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πάει να κάνει, για παράδειγμα, μία μεταμόσχευση στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και θα πρέπει να είναι στη λίστα αναμονής για μερικούς μήνες. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα περάσει στη Γερμανία, για παράδειγμα, στη Γαλλία, χωρίς να έχει δουλειά, χωρίς να έχει έσοδα η οικογένειά του. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή υπάρχουν τα λεφτά και υπάρχει ο τρόπος, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε πράξη, Κατερίνα. Mm-hmm. Κύριε Δάμου, έτσι ολοκληρώνοντας, είναι στα άμεσα σχέδια της Βουλής να βάλει κάτω, να αλλάξει ή να περάσει νομοθετική ρύθμιση για να καλύπτονται όλα αυτά, να αλλάξει ουσιαστικά αυτό που υπάρχει και να γίνει καλύτερο και πιο στηρικτικό. Όχι, Κατερίνα, δεν είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα είναι θέμα της ευαισθησίας που πρέπει να δείχνει μια πολιτεία. Ναι. Στο να έρχεται. Καλά, κοιτάτε, σας είπα, είπε και ο Λούκας τώρα,
για το ταμείο αυτό που θα εκταμιεύονται χρήματα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι δύσκολο να γίνει και άμα πας να μπλέξεις με νομοθεσίες, καλύτερα όχι. Και είμαι κάθετος σε αυτό. Υπάρχει το σχέδιο αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, το οποίο είναι οι κανονισμοί που γίνονται. Εκεί μπορεί να προσθέσεις κάτι, να μπορείς να βοηθάς και επίσημα πια και υποχρεωτικά σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει έξω. Με τις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να μπαίνουν για καμιά, να... Κοιτάξτε, στις χορηγίες που γίνονται, γίνονται και χορηγίες και για το συνοδό καμιά φορά. Όμως, όλα αυτά τα πράγματα που είπε και ο Λουκάς, δηλαδή να, πρέπει να παραμείνει στο εξωτερικό, πρέπει να είναι εκτός νοσοκομείου, πρέπει να πηγαίνει έρχεται, κάπου υπάρχει ένα κενό. Ναι. Και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω. Κλείνοντας, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο και στο Υπουργείο Υγείας και στην κυρία Γιαννάκη προσωπικά. Βέβαια. Που κάνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα για πάρα πολλούς και ποιους ασθενείς και θα πρέπει να το σημειώσουμε, Κατερίνα. Ναι, το σημειώνει τούτο που είπε ο Λουκάς, το είχα πει προηγουμένως, το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Η βοήθεια της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας είναι πολύ σημαντική και έχει αποδείξει επανειλημμένα την ευαισθησία της σε αυτά τα θέματα. Ακριβώς. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, Λουκά μου. Καλημέρα. Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα. Πρόεδρε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.